Την Κυριακή στην Αθήνα έχει ένα μεγάλο event, ένα τεράστιο event στο κλειστό του Μετς. Ένα μαχητικό υπερθέαμα με 14 αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων θα έχουμε και το ντεμπούτο του Λάζαρου Παπαδόπουλου, όχι να εκτελεί ελεύθερες βολές και να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, αλλά σαν πυγμάχο θα τον δούμε. Βέβαια. Ένα μαχητικό υπερθέαμα 5 ωρών με 14 δυνατές αναμετρήσεις, boxing privé. Η συμμετοχή των μεγαλύτερων ονομάτων και κορυφαίων αθλητών της επαγγελματικής πυγμαχίας. Και όπως σας είπα, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος είναι αυτός που κλέβει την παράσταση για μας που τον ξέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάτι τον ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη, τον ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα φυσικά και στην εθνική ομάδα κτλ. Αλλά που τον γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τον γνωρίζαμε τέλος πάντων Σάπας και Πολίστα. Έκανε μια στροφή ο Λάζαρος και αυτή τη φορά θα δώσει τον πρώτο αγώνα. Και μάλιστα κόντρα σε έναν πρωταθλητή, έτσι, τον Σωτήρη Αναστασόπουλο, πρωταθλητής Ελλάδος, κανονικά. Δηλαδή θα είναι το μάτς δυνατό, δεν θα είναι κανένα να κοροϊδεύουν, θα είναι δυνατό το παιχνίδι. Τεράστιο υπερθέαμα, παρουσιάζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης από τον Τροχό της Τύχης, το ξέρετε όλοι, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Ένα μοναδικό υπερθέαμα λοιπόν στο Μετς. Και έχω τον υπεύθυνο για όλο αυτό το ωραίο event, τον διοργανωτή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Γιώργο Τσαριδάκη. Καλησπέρα, θα τον είχαμε τον Γιώργο Τσαριδάκη, κλασικά να τον ξαναπάρουμε. Δηλαδή τώρα Λάζαρος Παπαδόπουλος πυγμάχος ρε παιδιά, δεν είναι ωραία φάση. Και άλλους αθλητές, έτσι βλέπω εδώ, από Αρμενία, από Αλβανία, βλέπω εδώ, από Ρωσία, χαμός θα γίνει. Αλλά τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, Λάζαρος Παπαδόπουλος. Έχει και Ring Girls, όπως βλέπω εδώ. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον Γιώργο Τσαριδάκη, τον διοργανωτή όλου αυτού του event, του φοβερού και τρομερού, περιμένουμε όλοι. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, στο Μετς, το κλειστό του Μετς θα γίνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, Εδώ προετοιμαζόμαστε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λοιπόν, θέλω όλες τις λεπτομέρειες, κύριε Σαριδάκη, θέλω να τις ακούσει και ο κόσμος εδώ, γιατί υπάρχουν πολλοί που Σαββατοκύριακο έρχονται στην Αθήνα. Οπότε το απόγευμα της Κυριακής είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία κίνηση και σκέψη να έρθει κάποιος στο κλειστό του Μετς. Τι θα δει εκεί, τι ετοιμάζεται, αυτό θέλω να μας πείτε. Με λεπτομέρειες παρακαλώ. Ωραία. Έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μαχητικό υπερθέαμα, ναι, από τους καλύτερους Έλληνες επαγγελματίες πυγμάχους. Είναι όλη η διοργάνωση κινείται με πρότυπα Αμερικής. Ξέρουμε τώρα λίγο στο μυαλό μας τι κάνει η Αμερική. Και πρόσφατα ο Έλληνας, ο Ελληνοαυστραλός, ο Καμπόσος που βγήκε παγκόσμιο πρωταθλητής. Το είδαμε αυτό όλοι. Mm-hmm. Εδώ τυχαίνει τώρα στο event μας και παίζει και ένας άλλος μεγάλος αστέρας, βέβαια όχι της πυγμαχίας, του μπάσκετ. Γιατί όχι και μετά και αύριο της πυγμαχίας. Είναι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που κάνει τον ντεμπούτο του στην επαγγελματική πυγμαχία. Έχει να αντιμετωπίσει βέβαια δύσκολο αγώνα, καθώς έχει τον απέναντί του τον Σωτήρη τον Αναστασόπουλο, πρωταθλητής Ελλάδος. Αλλά το Λάζαρο από μπασκεμπολίστας, πυγμάχος, και θα παίξει και με πρωταθλητή κιόλας. Δεν το έπρεπε να το βάλετε με κανέναν καινούριο. Νέο. Κοίταξε να δεις, ο Λάζαρος προπονείται χρόνια στην πυγμαχία. Δεν κάνει τώρα, δεν είναι καινούριος. Το ξέρεις. Έχει ήδη αγώνες, έχει αεραστεχνικούς, έχει ήδη μια εμπειρία. Οπότε, ξέρεις, και επειδή το event απαιτεί να έχει μόνο καλούς αγώνες, όταν έγινε η πρόταση, του είπαμε ότι θα παίξει με τον πρωταθλητή Ελλάδος, ο οποίος έχει και τις ανάλογες, το ύψος του, όχι ακριβώς, 2 μέτρα, 2 κάτι είναι ο Α, Σωτήρης. Και εκείνος φιλός είναι. 2-13 είναι ο Λάζαρος, α, και ο πρωταθλητής. Βέβαια. Αναστασόπουλος, είναι έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντίπαλο. Αναστασόπουλος, είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντίπαλο για τον Λάζαρο. Αυτός, ξέρεις, είναι 2-13. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει με έναν άνθρωπο που είναι 1,85-1,90. Καταλαβαίνεις. Όντως, είναι δύσκολο, ναι. Για box, Γιώργο, για box μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε για kickbox ή για... Επαγγελματική πυγμαχία. Box, οκ, επαγγελματική πυγμαχία, okay, box, box. Ναι. Μετά έχουμε την επιστροφή του Αλέξανδρου Νικολαίδη,
πολύ γνωστός αθλητής, καταξιωμένος kickboxer, έτσι, ναι. Και κάνει τον ντεμπούτο του και αυτός. Όλοι οι αθλητές πλέον, είτε από το kickboxing, ξέρεις, μεγάλα ονόματα μάλλον του kickboxing, στρέφονται στην επαγγελματική πυγμαχία. Γιατί γίνεται αυτό? Πολλοί ακροατές γνωρίζουν έναν μεγάλο, επειδή και στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, σίγουρα γνωρίζουν τον Φλωριάν Μάρκου. Και ναι, εσύ πρέπει να τον γνωρίζεις. Εγώ το ξέρω. Ο Φλωριάν Μάρκου, όπως ξέρουμε όλοι, ένας αθλητής καταξιωμένος στο άθλημα του kickboxing. Τα τελευταία χρόνια διαπρέπει στο Λονδίνο στο άθλημα της πυγμαχίας, του box. Mm-hmm. Ο οποίος πάει πολύ καλά και εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο έχει διαδοθεί λίγο περισσότερο αρκετά περισσότερο το επαγγελματικό box. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν και περισσότερα κίνητρα στο να ασχοληθεί κάποιος στην επαγγελματική πυγμαχία. Λοιπόν, εμείς το στηρίζουμε αυτό και στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη μεγάλη διοργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που κινείται με αυτούς τους ρυθμούς. Ναι. Όλοι οι αθλητές είναι επαγγελματίες. Αρκετοί αγώνες μπαίνουν στο box track, στην παγκόσμια κατάταξη. Αρκετοί ακροατές που ασχολούνται με το άθλημα θα γνωρίζουν τι είναι το box track. Το box track, ας πούμε, είναι όπως λέμε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, η κατηγορία. Εκεί είναι η Α κατηγορία. Α είναι η κατηγορία. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή την Κυριακή έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ δυνατό. Πες μας λίγο για το πρόγραμμα. Το event. Ναι. Είναι 14 αγώνες. Βέβαια, περιλαμβάνεται μέσα και happening. Έχουμε τραγουδίστες, έχουμε τα πιο διάσημα ring girls και χορεύτρες R&B. Είναι ένα show. Θα έρθει ο άλλος, θα απολαύσει 5 ώρες. Ένα δυνατό σοου. Αυτό ξεκινάει στις 5.30 περίπου, έτσι, και θα πάει 5.30 και τελειώνει 10.30. Μέχρι 10.30. Μάλιστα. Να πούμε 14 ότι... αγώνες θα γίνουν, έτσι, 14 αγώνες. 14... Πόσα... Ναι, 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 14, πόσα λεπτά κρατάει ο αγώνας? Είναι ανάλογα. Υπάρχει αγώνας που κρατάει και που έχει και 5 γύρους. Υπάρχει αγώνας που υπάρχει και 3 γύρους. Μάλιστα. 3 τρίλεπτα ή 5 τρίλεπτα. Δηλαδή μπορεί ο κάθε αγώνας να κρατάει από 15-20 λεπτά μέχρι και μισή ώρα. Τέλεια. Φαντασμαγορικό σοου, έτσι μιλάμε. Ένα event το οποίο πραγματικά, όχι επειδή το κάνουμε εμείς και έχουμε βάλει όλο μας το μεράκι, κανείς δεν πρέπει να το χάσει. Οι εισιτήρια μπορούν να βρουν στο ticketservices.gr, mm-hmm, όποιοι ενδιαφέρονται να έρθουν να δούνε. Στο κλειστό του ΜΕΤ, λόγω έτσι. COVID, στο κλειστό του ΜΕΤ. Τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, ξέρετε, του COVID. Μπαίνουν μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόσησης. Mm-hmm. Η νόσηση εμβολιασμού. Και ως 17 ετών μπορούν να μπουν με Rabbit. Ενημερώνουν τον κόσμο για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Ναι, βέβαια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, αλλά εμείς οφείλουμε να τηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας. Όποιος θέλει να προμηθευτεί προσκλήσεις και τα λοιπά για το event, που εκτός από το ticket services, μου είπες, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή, ναι, δηλαδή κάποιος που εκτός, άμα έχει κάποιον που συμμετέχει και κάποιοι συμμετέχουν σε ασχολή γι' αυτό, αλλιώς από το ticket services είναι το πιο ιδανικό. Μάλιστα. Και το πιο εύκολο. Λοιπόν, για Κυριακή μιλάμε, 19 Δεκεμβρίου, στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Το κλειστό του ΜΕΤΣ είναι αυτό το περιβόητο που ξέρουμε όλοι, το που παίζει το Παγκράτη, έτσι, η ομάδα μπάσκετ. Σωστά, αυτό, σωστά. Δεν λέμε, που έχει παίξει και ο μεγάλος Σάκης Τζαλαλής εκεί, μπάσκετ στο Παγκράτη. Έτσι, και ο Θόδωρος Καρατζάς. Παναγιώτης Καρατζάς. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, Γιώργο, σου εύχομαι... Το χορηγό μας, Επικοινωνία στο Λίμπερο, είστε όλοι εκεί πέρα πολύ δυνατή ομάδα. Σε... Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Και αγαπάμε αυτά τα και αθλήματα. Ευχόμαστε να μας φιλοξενήσετε. Αγαπάμε αυτά τα αθλήματα. Το ξέρεις. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε, εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Εγώ εκεί θα είμαι Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.